Κύριε Προδρόμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι θα πράξετε λοιπόν τώρα, μετά και το τελευταίο σας τελεσίγραφο. Να θυμίσουμε ότι μέχρι χθες λέγατε ότι δεν θα αλλάξετε ούτε κόμμα, ούτε γιώτα από την τελευταία σας πρόταση. Αγαπητή κυρία Σιάσου, δεν υπήρξε κανένα τελεσίγραφο. Ούτε έχει πει κανένας ότι δεν θα αλλάξει ούτε κόμμα, ούτε ένα, δεν ξέρω αυτά από πού προκύπτουν. Εγώ θα πω ότι ακριβώς όπως το έχετε πει προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας, η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι μια πολιτική μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση, γιατί πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σχολείο με γνώμονα την ποιότητα, με γνώμονα να εξυγχρονιστούν οι διαδικασίες και βεβαίως θεωρούμε αλίμονο, πολύτιμο πρώτο συνεργάτη και σύμμαχο τους εκπαιδευτικούς, το σύνολο των εκπαιδευτικών. Άρα τις είσαστε κύριε Προδρόμου έτοιμος να συζητήσετε αυτή τη νέα πρόταση, γιατί μέχρι χθες αυτή ήταν η θέση της κυβέρνησης, ότι η πρότασή σας είναι τελεσίδικη. Τις τελευταίες μέρες έγινε μία διαπραγμάτευση ακόμα, αφού ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε λάβει υπόψη και είχε αποδεχτεί ένα μεγάλο μέρος των ετοιμάτων και των ευαισθησιών που έδειξαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Αφού έγινε αυτό, αφού υπήρξε μία απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που μετέβαλε την προηγούμενη, έγινε μία διαπραγμάτευση, το είδαμε όλοι, ανάμεσα στις εκπαιδευτικές οργανώσεις και σε Διυπουργική Επιτροπή, η οποία κατέληξε σε ένα συμβιβασμό για την φετινή χρονιά, με την συνεννόηση όμως ότι ξεκινάει ο κατεξοχήν διάλογος. Ο διάλογος για το σύνολο των ζητημάτων της εκπαίδευσης, για την αξιολόγηση, για την ποιότητα στα σχολεία. Αυτή ήταν η κατάληξη του διαλόγου. Η κυβέρνηση αυτό έχει υπόψη της και βεβαίως είναι έτοιμη να εφαρμόσει αυτά τα οποία προνοεί, προβλέπει αυτή η συμφωνία. Άρα είσαστε έτοιμοι να συζητήσετε αυτή την αντιπρόταση. Κοιτάξτε, μιλάμε για μια συμφωνία στην οποία κατέληξε η διαπραγμάτευση. Τι να συζητήσουμε. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό το συμβιβασμό, αλλά κυρίως για να προχωρήσει ο κατεξοχήν διάλογος. Κύριε Προδρόμου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, είναι έτοιμες να θέσουν ενώπιόν σας νέα πρόταση, αντιπρόταση ακόμα καλύτερα. Οπότε θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε αυτό που προτείνατε εσείς. Μιλάμε στο δελτίο ειδήσεων, είναι πολύτιμος και ο χρόνος σας. Ακριβώς, είναι έτοιμες, ναι. Μου λέτε να θέσουν. Μιλάτε σε μελλοντικό χρόνο, δεν ξέρω κάτι. Αυτό λέει η ανακοίνωσή τους και την Τετάρτη θα έχουμε νέα συνεδρία. Ναι, αλλά θα ήταν καλά να μιλήσετε με την Επιτροπή των Υπουργών, που με βάση και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έκανε τις διαβουλεύσεις με τους εκπαιδευτικούς, και να πληροφορηθείτε εάν υπάρχει κάτι διαφορετικό από εκείνη την συμφωνία. Άρα με αυτή την Επιτροπή Υπουργών πλέον μιλάνε οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μα αφού μαζί τους έκαναν μία συμφωνία, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει και το δικό σας ρεπορτάζ? Δεν έκαναν αποδεκτή την πρόταση της κυβέρνησης. Τότε είναι δικό. Μέχρι σήμερα που αποφάσισαν ότι θα θέσουν αντιπρόταση. Παγώνουν για την ώρα τα απεργιακά μέτρα και θέτουν αντιπρόταση. Αύριο, αυτά είναι τα δεδομένα, πρωί, κύριε Προδρόμου. Αύριο το πρωί τα παιδιά, οι μαθήτρες και οι μαθητές πάνε στα σχολεία. Η διαπραγμάτευση έγινε. Έχει καταλήξει σε μία συμβιβαστική πρόταση. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να εφαρμόσει αυτή την πρόταση και βεβαίως πρέπει, οφείλουμε όλοι, η εκπαιδευτική, η πολιτεία, το Υπουργείο, να υποδεχτούμε αύριο τους μαθητές και τις μαθήτριες στα σχολεία. Κύριε Προδρόμου, αυτό που λέτε είναι ότι δεν υπάρχει θέμα περαιτέρω συζητήσεων? Ότι έχει υπάρξει συμφωνία και θα πρέπει να γίνει αποδεκτή? Βεβαίως υπάρχει θέμα. Τώρα ξεκινάει ο μεγάλος διάλογος για τα μεγάλα θέματα, όχι για αυτά τα μία περίοδος, ενάμιση περίοδος. Τώρα ξεκινάει ο διάλογος για την ποιότητα στο σχολείο, για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, για να δούμε πώς και γιατί η κοινωνία έχει μια στάση επιφυλακτική απέναντι στο δημόσιο σχολείο και ενδεχομένως εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση με την παράλληλη εκπαίδευση που αγοράζουν οι γονείς. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Να τα δουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και να δούμε ποιες είναι οι σωστές αποφάσεις. Μάλιστα. Οι τομές που πρέπει να κάνουμε. Άρα από πλευρά σας θεωρείτε ότι έχει ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος, γιατί κύριε Προδρόμου μας ακούνε και γονείς
και νιώθουν ότι υφίσταται ακόμα αυτό το κλίμα βεβαιότητας. Είδαμε και φωτογραφίες από το Δημοτικό της Επισκοπής, δεν ξέρω αν τις έχετε δει. Μα οι γονείς που μας ακούνε. Είναι πολύ άσχημες οι εικόνες και μάλιστα οι γονείς δεν έχουν σκοπό να λειτουργήσει αύριο το σχολείο. Οι γονείς που μας ακούνε, οι εκπρόσωποι των γονέων, ναι, ήταν παρόντες και στις 27 Ιουλίου όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ότι πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος γιατί έχουμε θέματα τα οποία αφορούν τους γονείς. Έχουμε θέματα τα οποία οφείλω, είχε πει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να γυρίσουμε, να κοιτάξουμε, να δούμε και την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων και τα προγράμματα. Μάλιστα. Κύριε Προδρόμου, λέτε λοιπόν εσείς από πλευράς σας ότι υπάρχει ομαλή έναρξη, θα υπάρξει ομαλή έναρξη και ουσιαστικός διάλογος. Αυτός ο διάλογος που είναι διάλογος ουσίας, ναι, πρέπει χωρίς άλλη καθυστέρηση να ξεκινήσει. Αρκετά έχουμε αναλογεί. Για τις εικόνες με τα εργοτάξια που έχουν κυκλοφορήσει και συγκεκριμένα. Για το δεν είναι μόνο σε ένα σχολείο τα εργοτάξια, αλλά ας μείνουμε στο συγκεκριμένο. Ναι, που οι γονείς αύριο δεν θα επιτρέψουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου σχολείου με τις εικόνες βεβαίως που έχουμε δει και τους κινδύνους που υπάρχουν. Οι γονείς, είσαστε ενήμεροι. Οι γονείς όλοι της Κύπρου, επειδή είναι φορολογούμενοι πολίτες, ναι, πρέπει να γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση από τα δικά τους χρήματα έχει πρόγραμμα αυτή τη στιγμή 51 εκατομμυρίων ευρώ για εργασίες που γίνονται μέσα στα σχολεία, υλικοτεχνική υποδομή. Μάλιστα. Όλα με τη σειρά τους πρέπει να διορθωθούν. Δεν είναι σε γνώση μου, δεν μπορώ να σας πω τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο σχολείο. Mm-hmm. Μπορώ όμως να σας πω ότι πάρα πολλά σχολεία της Κύπρου διαρκώς γίνονται μέσα εργασίες είτε για τη σεισμική αναβάθμιση, είτε για βελτίωση των εγκαταστάσεων. Είναι μέσα στο πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και το έχει συμφωνήσει με τους γονείς ότι, για παράδειγμα, χρειάζονται πολλά σχολεία αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στην προδημοτική θέλουμε, μάλιστα, ενίσχυση παιχνιδότοπους και βεβαίως όπου υπάρχουν αντιληπτό αδυναμίες να διορθωθούν. Ναι. Αυτό είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης. Το να εντοπίζουμε κάποια προβλήματα που υπάρχουν, βεβαίως υπάρχουν, όχι σε αυτό το σχολείο που μου λέτε, μπορεί να υπάρχουν και αλλού και όχι μόνο, μάλιστα, προβλήματα υλικά ή κτηρίων. Ναι. Κύριε Προδρόμου, θα πρέπει ακριβώς να ενισχύσουμε το επιχείρημα της θέματα ασφάλειας, όμως, ότι χρειάζονται βελτιωτικές αλλαγές, μάλιστα, και πρέπει με διάλογο και με τους γονείς, τους οργανωμένους γονείς, να προχωρήσουν. Κύριε Προδρόμου, κατανοητό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στα γεγονότα του TV One. Εμείς, κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα των αναταραχών στην παιδεία, καθώς στην αντεπίθεση πέρασε